Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, σε συνέχεια του 17μηνου αγώνα, των δεκάδων 24ωρων απεργιών, των δεκάδων συγκεντρώσεων, των δεκάδων καταλήψεων, μετά από μια μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στη Λαμία, τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων σήμερα είναι έξω από το Υπουργείο Εργασίας, με συμπαραστάτες σωματεία, αντιπροσωπείς από σωματεία και ομοσπονδίες, και τα κόμματα και κάποια κόμματα, και απαιτούμε συνάντηση με τον κύριο Χατζηδάκη για να μας διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα. Και το ψήφισμα της τελευταίας μας προχθεσινής απεργιακής συγκέντρωσης και η παρουσία μας εδώ, ένα μήνυμα στέλνουν. Δεν θα βγούμε έξω από τη ΛΑΡΚΟ. Ντουβάρι με τα ντουβάρια θα γίνουμε, σύγχρονο κούκι θα το κάνουμε αν χρειαστεί, αλλά από τις εργασίες μας δεν θα μας βγάλει κανένας. Είναι αυτονόητο ότι θα διασφαλίσουν τη συνέχιση της ενιαίας λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ, όλες τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματά μας. Βήμα πίσω. Θα το πάμε μέχρι το τέλος. Επόμενος σταθμός είναι η πανελλαδική απεργία που θα οριστεί απέναντι στο αντεργατικό έκτρωμα που συνδέεται με τις εξελίξεις της ΛΑΡΚΟ, συνολική επίθεση στην εργατική τάξη. Συντονιζόμαστε με όλους αυτούς που μέχρι σήμερα ήταν δίπλα μας, που διδακτήκαμε και διδάξαμε μέσα σε αυτούς τους 17 μήνες, το ένας για όλους και όλοι για έναν. Μετά την απεργιακή κινητοποίηση στη Φθιώτιδα και στη Λαμία, μαζευτήκαμε σήμερα τα διοικητικά συμβούλια όλων των σωματείων της ΛΑΡΚΟ, φυσικά με τη συμπαράσταση πολλών σωματείων και φορέων και με την παρουσία πολλών βουλευτών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε τη διαμαρτυρία μας απέναντι στο Υπουργείο Αντεργασίας, θα έλεγα, όχι εργασίας, διότι για 17 μήνες αυτό που βιώνουμε εμείς, οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ και οι οικογένειές μας, είναι απαράδεκτο. Είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξανασυμβεί στα ελληνικά χρονικά. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος που μας πετάει όλους στον δρόμο και δεν υπάρχει μετά από 17 μήνες η παραμικρή διασφάλιση για τις θέσεις εργασίας. Το μοναδικό λειτουργήμα του Υπουργείου αυτού που είμαστε από κάτω είναι αυτό. Να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και όχι μόνο αυτό, να δημιουργηθούν και καινούργιες. Εδώ υπάρχει μια βιομηχανία που έχει τρομερές δυνατότητες και αυτή τη στιγμή την πετάνε στα σκουπίδια. Την κόβουν κομμάτια και πετάνε τα φιλέτα προς βορρά ξένων κεφαλαίων. Και όχι μόνο αυτό, δείχνουν και το πιο αντεργατικό τους πρόσωπο στους εργαζόμενους, στους μεροκαματιάριδες που έχουμε 80 νεκρούς μέχρι σήμερα. 80 αδέρφια μας τα βγάλαμε από τις φωτιές με τα χέρια μας. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τον αγώνα και θα πάμε μέχρι τέλους. Θα γίνουμε ένα με τα ντουβάρια, ένα με τα καμίνια. Θα έρθουν να μας βγάλουν από μέσα. Δίνουμε έναν αγώνα 17 μήνες. Απαιτούμε συνάντηση με τον κύριο Χατζηδάκη να μας πει τι έχει σχεδιάσει για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Έχουμε μεταφέρει το αίτημα και αναμένουμε την απάντηση. Δεν θα φύγουμε αν δεν συναντηθούμε. Κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ! Κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ!